Τρία, δύο, ένα. Κλακέτα. Gingerbread Bay, Νικόλας Παπαδάκης κατά κόσμον. Ήθελα πολύ να σας γνωρίσω και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Έχω μάθει την ιστορία σου και από τις συνεντεύξεις σου και μέσα από τα βίντεο σου στο YouTube, τα οποία είναι πολύ πετυχημένα. Θέλω να μου πεις λιγάκι, πριν από 5 ημέρες έγινες και 21, σωστά? Ναι, έγινε 21. Αναλαμβάνεις ευθύνες, πρέπει να είσαι όριμος, έχεις δουλειές να κάνεις, πρέπει να βιοποριστείς με κάποιον τρόπο, πρέπει να βρεις ένα σπίτι. Αλλά εντάξει, ένα-ένα. Το όνειρό σου ως επαγγελματική αποκατάσταση είναι το μακιγιάζ, είναι το τραγούδι? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο χώρος της τέχνης γενικότερα. Και συνειδητοποίησα φέτος ότι μου άρεσε επίσης να είμαι και πίσω από τις κάμερες, πίσω από τα φώτα. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και η μουσική, αλλά και πάλι να είμαι πίσω στο στούντιο, να συνθέτω, να κάνω εκεί πέρα με το πιάνο, να γράφω μελωδίες. Ετοιμάζεις κάτι δισκογραφικά? Ετοιμάζω κάτι. Έχω ένα άλμπουμ, όπου να είναι. Wow. Ναι, ακόμα το ετοιμάζουμε. Και έχεις γράψει και μουσική, ναι, στίχους. Ναι, ναι, ναι. Μουσική και στίχους τους έχω γράψει εγώ. Θεωρώ ότι κάθε φορά στη συνεντεύξη σου, σου ζητά να προσδιοριστείς. Να προσδιοριστείς ως καλλιτέχνης, να προσδιοριστείς ως φίλο. Σε ενοχλεί αυτό? Κοίτα, δεν είναι ότι με ενοχλεί. Απλά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ένα πράγμα. Και σεξουαλικά πώς προσδιορίζεσαι? Δεν έχω ούτε αυτό σαν απάντηση. Δεν μπορώ να σου πω σίγουρα. Mm-hmm. Απλά μ' αρέσει, επειδή μου. Η σύνδεση με τον άνθρωπο, αυτό. Σου λένε πράγματα για την εμφάνιση, για το μακιγιάζ? Όχι τόσο για το μακιγιάζ, όσο για τα ρούχα πολλές φορές. Ενώ με το μακιγιάζ έχουν συμφιλειωθεί κατά κάποιο τρόπο, μετά είναι το θέμα των ρούχων. Υπάρχει κάτι καινούριο, αυτό που λέμε queer, ναι. Το οποίο την τελευταία πενταετία έχουμε αρχίσει και συνειδητοποιούμε ως ορισμό. Mm. Τι ακριβώς είναι αυτό? Το queer υπήρχε από πάντα. Εγώ δεν έχω καθίσει να ψάξω ποτέ το τι ιστορία έχει από πίσω. Και δεν σε ενδιαφέρει κιόλας? Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Γιατί ακόμα και σε αυτό δεν μου αρέσει να βάλω την ταμπέλα queer, κατάλαβες. Mm. Παρ' όλα αυτά ξέρω ότι είναι, παιδί μου, η πιο ελεύθερη μορφή. Πώς είναι η σχέση με τη μαμά σου? Πρόσφατα άρχισα να έρχομαι πιο κοντά με τη μητέρα μου. Ας πούμε, αυτό που σου έλεγα και πριν, είναι, παιδί μου, όταν έχεις τους γονείς σου σαν γονείς. Τους έχεις με αυτή την ιδιότητα στη ζωή σου. Δεν έχεις σκεφτεί ποτέ όμως, ή εγώ τουλάχιστον δεν είχα σκεφτεί ποτέ. Πώς είναι σαν άνθρωποι. Πώς είναι σαν άνθρωποι, να τους γνωρίσω. Πώς γνώρισες ένα σήμερα, συζητήσαμε, κάναμε. Δεν έχω κάνει ποτέ αυτή τη συζήτηση με τη μητέρα μου. Και σκέψου τώρα, αυτόν τον μήνα, αρχίζω και της κάνω ερωτήσεις για την παιδική της ηλικία, για το δέντρο μας οικογενειακό, πώς είναι με τις φίλες της και λίγο και το χαρακτήρα της, γιατί πάντα την είχα ως ιδιότητα μάνα. Έχεις πει στη συνέντευξή σου ότι στη μητέρα σου ήταν λίγο δύσκολο να αποδεχθεί στην αρχή κάποιες επιλογές ή κάποια χαρακτηριστικά σου. Και ότι έφυγε ο μπαμπάς σου από τη ζωή και ουσιαστικά αποκαταστάθηκαν κάπως οι σχέσεις σας. Σκέψου, η μητέρα μου ήταν όχι υπερπροστατευτική, ήταν προστατευτική, αλλά σου άφηνε το περιθώριο να έχεις την ελευθερία να είσαι αυτός που θέλεις να είσαι. Ναι, μεν μου έλεγε μη βγαίνεις έξω βαμμένος, αλλά άμα με έβλεπε, ας πούμε, στην πόρτα να είμαι ήδη έτοιμος βαμμένος, θα μου πει απλά πρόσεχε. Δεν θα κλείσει την πόρτα, να την κλειδώσει. Ναι, ναι, ναι. Να μου πει δεν βγαίνεις, έτσι ξεβάψου και βγες. Ο μπαμπάς σου ήταν πιο αποδεκτικός, σωστά. Απλά ο μπαμπάς μου ήταν πιο cool. Πώς βίωσες και πώς βιώνεις την απώλεια? Έτσι όπως τη βίωσα στην αρχή, τη βιώνω και τώρα. Είμαι τουλάχιστον συνειδητοποιημένος για το τι έχει συμβεί. Πάντα είχε ένα τραγούδι που μας έλεγε αυτό το τραγούδι θα παίξει στην κηδεία μου, ξέρω εγώ. Και όταν το βάλαμε εκεί πέρα, εγώ ήμουνα. Όσο δεν έκλαψα όταν το έμαθα, έκλαψα εκείνη τη στιγμή. Θέλω να σε πάω σε μια διαφήμιση μιας μεγάλης εταιρείας, Ampouan, που έκανε έτσι μια τολμηρή διαφήμιση. Με το που είδα τη διαφήμιση, χάρηκα πάρα πολύ. Μ' άρεσε ότι επειδή μου ακόμα και μια τόσο μεγάλη εταιρεία. Επέλεξε ένα άτομο από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ναι, όλα τα άτομα από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και μ' άρεσε που δεν ήταν ηθοποιοί και ήταν πραγματικοί άνθρωποι αυτοί. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρεις από πίσω τι συμβαίνει. Ναι, μεν κάνεις ένα καλό και να υπάρχει μια συνειδητοποίηση γενικότερη. Παρ' όλα αυτά, δεν ξεχνάς ότι από πίσω είναι marketing. Σε ευχαριστώ πολύ για την υπόλοιπη συνέχεια.